ότι απέχουμε πάρα πολύ από το να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Έχουμε τα έγγραφα τα οποία είχαν απαιτηθεί, δεν εμφανίστηκαν ακόμα και το δυσκολότερο είναι ότι η Ελλάδα απαιτεί εδώ και τώρα να υπάρχει μια ανακατανομή του χρέου και ένα συνδυασμός με το ESM. Αυτό είναι κάτι για πάρα πολλούς, είναι ένα τρίτο πρόγραμμα το οποίο θέλουν οι Έλληνες να βάλουν από την πίσω πόρτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν το θέλουμε. Μπορεί να υπάρξουν και κάποιες φοβερές εκπλήξεις οι οποίες να μας περιμένουν και την οποία μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά φοβάμαι ότι έχω πολύ λιγότερες ελπίδες από ό,τι είχα τη Δευτέρα. Τι άλλαξε από τη Δευτέρα, ήθελα να ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, πώς ότι άλλαξε. Δεν άλλαξε τίποτα. Υπήρξε αυτό που ο κύριος Βαρουφάκης ισχυρίστηκε. Ναι. Αυτό που ισχυρίστηκε ο κύριος Βαρουφάκης, ότι εμείς βάλαμε το τελεσίγραφο. Αυτό είπε ακριβώς μετά την έξοδό του σε κάποιους δημοσιογράφους. Εμείς τους είπαμε σε 48 ώρες να έχετε συμφωνήσει, να μας έχετε δώσει λίγο χρέος και αυτό. Και με βάση αυτά μπορούμε να υποχωρήσουμε σε 47 σελίδες και να κάνουμε ακόμα βήματα. Και να τελειώσω, μου στέλνουν από το γραφείο μια δημοσκόπηση προς επίρρωση αυτών που είπα. Και είναι η δημοσκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Bridging Europe. Το 63% των Ελλήνων λέει δεν φοβάται ένα Brexit, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Το 69% των συμμετοχών καταλογίζουν στην ευθύνη της κατάστασης τώρα στους θεσμούς και το 22% στην ελληνική κυβέρνηση. Γιατί ο κόσμος δεν μετράει μόνο ESM και ομόλογα και μέσα και έξω. Θέλει μια αξιοπρεπή στάση.